Μια ιστορική χρονιά ξεκίνησε για τον Πόρο με την πρώτη προπόνηση εν ώψη Τρίτης Εθνικής να πραγματοποιείται την Δευτέρα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, το οποίο θα χρησιμοποιείται και για τις προπονήσεις της νέας σεζόν. Επίσης, κατά το διάστημα της προετοιμασίας, θα γίνουν και κάποιες πρωινές προπονήσεις στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ ως πρώτη έδρα για τους επίσημους αγώνες έχει δηλωθεί το Μαρτινέγκο και για δεύτερη το Ατσαλένιο. Ο προπονητής Λεωνίδας Τιτομιχελάκης και ο συνεργάτης του Γιώργος Αποστολάκης έπιασαν δουλειά από την πρώτη μέρα για τους ποδοσφαιριστές, περιμένει ποιοτική δουλειά κατά το διάστημα της απαιτητικής προετοιμασίας. Στο γήπεδο έδωσαν το παρόν 18 ποδοσφαιριστές και τα βλέμματα έστρεψαν πάνω τους τα πολλά νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Πόρου και συγκεκριμένα οι Λουμπάκης, Σιφάκης, Φράγκος, Δαμιανάκης, Μαραθιανός, Πύλιος, Πλευράκης, Μεμοτσέλα, Μαυροειδής, Σπηλιώτης και Καρβελάς. Από τα καινούργια αποκτήματα απουσίαζαν δικαιολογημένα ο Τωρομανίδης που θα ενσωματωθεί την Τετάρτη στην προετοιμασία και ο Φασουλέτος που τις επόμενες ημέρες αναμένεται από την Κάρπαθο. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Σωματείο του Πόρου διότι βρίσκεται στη Γάμα Εθνική μετά από λίγα χρόνια ζωής. Κάθε χρόνο πρωταγωνιστούσε στις κατηγορίες, τώρα είναι στην κατηγορία την οποία νομίζω θέλουν όλοι να είναι. Είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι για την ομάδα. Θέλουμε σκληρή δουλειά. Σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά. Να είμαστε καλά μεταξύ μας ποδοσφαιριστές στα ποδητήρια. Έχουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές που οι πιο παλιοί θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε. Και νομίζω ότι αν έχουμε υγεία, όλα θα έρθουν και θα έχουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους που μας έβαλε η διοίκηση. Καλωσορίσω και τα παιδιά και όλους που μεταξύ μας, γιατί και ο πρόεδρος και ο προπονητής και γενικά το επιτελείο της ομάδας ένιωσα ότι ήταν η οικογένεια. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα γενικά όλο αυτό που έχω ζήσει φέτος. Έχουμε οικογένεια πάνω απ' όλα και υγεία μεταξύ μας. Και ο στόχος της ομάδας είναι όσο το δυνατότερο πιο ψηλά γίνεται. Ξεκινάει μια καινούρια σεζόν με την ομάδα του Πόρου. Πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία όλοι οι ποδοσφαιριστές, παράγοντες όλοι, για να πετύχουμε τους στόχους σαν ομάδα. Η διοίκηση και οι προπονητές ξεκινάμε με πολύ όρεξη και φιλοδοξίες και ελπίζουμε να πετύχουμε τους στόχους μας που έχουμε θέσει από την αρχή σαν ομάδα και σαν ποδοσφαιριστές. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Σωματείο του Πόρου που κατάφερε πέρσι να ανέβει στην υψηλότερη κατηγορία, στην Γάμα Εθνική, μια ομάδα με παρουσία 7 μόλις χρόνια. Αυτό κάνει τη σημερινή μέρα πάρα πολύ ιστορική. Θεωρώ ότι κάναμε μια νεανική ομάδα που με παιδιά τα οποία έχουν στόχους και διάθεση να διακριθούν με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας σε ένα πιστεύω πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το οποίο δεν ξέρουμε ακόμη βέβαια δυστυχώς πώς θα διεξαχθεί. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και να μπορέσουμε να κάνουμε την παρθενική μας εμφάνιση στη Γάμα Εθνική με όσο πιο δυναμικό τρόπο. Να το ευχαριστηθούμε και μέσα από τη διαδικασία αυτή να βγούμε όλοι κερδισμένοι για την επόμενη χρονιά.